Το Μίλτο Σεκελάκη νομίζω θα μας πει αυτό, θα μας λύσει το γρίφο. Υπάρχει κενό ενημέρωσης από ό,τι βλέπεις. Τι έγινε, Μίλτο, εκεί στην πραγματικά κάνουν πάρτι οι συμμορίες. Look at here που λένε και οι... Μη σου τύχει, Δημήτρη, μη σου τύχει αυτό το πράγμα. Πραγματικά, χθες επικράτησε χαμός σε γνωστό beach bar στη Μύκονο. Τι έγινε, φαίνεται πως λοιπόν είχαμε τη δράση μιας συμμορίας, τετραμελούς συμμορίας στη Μύκονο, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Τι έκαναν. Συγγνώμη, αυτά είναι μέλη της συμμορίας τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Είναι οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν. Οι δύο κυρίες είναι της συμμορίας. Ναι. Okay. Τι γελάς, μωρέ, αφού έτσι... Περιμένω να ακούσω το ρεπορτάζ. Αυτό η φωτογραφία είναι στους δρόμους ή στο δρόμο. Όχι, είναι σε beach bar. Είναι σε beach bar στην Μύκονο. Δικαιολογείται το μαγιό αυτό. Εντάξει. Τι έκαναν λοιπόν. Οι μίγυμνες προσέγγιζαν τα θύματά τους με ερωτική διάθεση και κατάφεραν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να αρπάζουν πορτοφόλια, ρολόγια, κοσμήματα και κινητά. Σωστά. Γι' αυτό σου είπε ο Μίλτος μη σου τύχει, Δημήτρη. Μη μου τύχει τώρα. Τι θα πει μου τύχει. Δεν ξέρεις το ανέκδοτο που λέει τρομερό. Με λίστεψε αυτή η συμμορία. Με έχει ληστέψει δύο φορές. Αύριο θα πάω να με ξαναληστέψει. Δεν το έχεις ακουστά. Δεν νομίζω τώρα τα θύματα αυτά να ήθελα να τους ξαναληστέψω. Τι έγινε λοιπόν στη Μύκονο. Ναι? Προσέγγισαν δύο άτομα. Νόμιζαν ότι είναι Ιταλοί τουρίστες. Ιταλίδες νόμιζαν ότι είναι Ιταλοί. Έπεσαν πάνω σε αστυνομικούς, οι οποίοι ενημέρωσαν πάρα πολύ γρήγορα και το προσωπικό του beach bar και τους συναδέλφους τους στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Μυκόνου. Τους πέρασαν χειροπέδες, διαπίστωσαν λοιπόν πως υπήρχαν ακόμη δύο συνεργοί τους, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις όλες ενέργειες, τσιλιαδόροι, οι τσιλιαδόροι, δηλαδή, είχαν τον γενικότερο συντονισμό. Φαίνεται πως κατάφεραν να τους περάσουν χειροπέδες. Ευτυχώς πολλές συμμορίες στη Μύκονο. Εξαρθρώθηκαν αρκετές σπήρες όλο το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα. Να προσέχεις λοιπόν όταν στην παραλία σε προσεγγίζει. Εγώ δεν, εμένα δεν με προσεγγίζουν αυτές. Εσύ να προσέχεις. Δεν μιλάω σε ένα. Και εσύ να προσέχεις. Εγώ δεν κινδυνεύω. Το συμπέρασμα είναι όταν στην παραλία σε προσεγγίζει μια κυρία που φοράει string. Ναι. Να φυλάγεσαι. Μάλιστα. Ναι.